Μαρία Ιωάννη εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά που χάνουμε αν δεν επενδύουμε. Η απάντηση είναι απλή, χρήματα χάνουμε, αλλά θα με πείτε τώρα τι εννοούμε ρε παιδί μου ότι χάνουμε χρήματα αν δεν επενδύουμε, δεν βγάζει νόημα. Θα το εξηγήσουμε όμως γιατί έχει να κάνει με το κόστος ευκαιρίας και τις επιλογές που κάνουμε με τα χρήματα που έχουμε. Όσα και είναι αυτά που μας μένουν όταν αφαιρέσουμε τα έξοδα από τα έσοδά μας κάθε μήνα. Είτε πολλά είτε λίγα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει περισσότερο αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε τώρα, ο τρόπος σκέψης. Θα τα συγκρίνουμε λοιπόν αυτά τα δύο με δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα θα είναι αν επενδύουμε έστω και ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και το άλλο παράδειγμα θα είναι αν απλώς αποταμιεύουμε. Για πάμε να κάνουμε τη σύγκριση. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, αν ανοίξετε το λογαριασμό σας από το link της περιγραφής μας ή του pin comment αυτού του βίντεο, θα πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο. Μιας που είστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον λογαριασμό του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube, μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ξεκινώντας να αναφέρουμε πως ο μέσος μισθός στην Ελλάδα, αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα έξοδα διαβίωσης για την πλειονότητα εξημών. Δεν μας μένουν λοιπόν και πολλές επιλογές, ούτε πολλά χρήματα για αποταμίευση. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι. Τα πράγματα βέβαια φαίνεται να αλλάζουν κάπως προς το καλύτερο για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, εμείς αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στις τσέπες μας. Πιθανόν όμως, αν τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν έτσι και μετακυλήσει αυτή η θετική εικόνα και στις δικές μας τσέπες, τους δικούς μας μισθούς, τη δική μας πραγματικότητα και καθημερινότητα, πιθανόν είναι να έχουμε ένα κάπως μεγαλύτερο ποσό, είτε για να αποταμιεύσουμε είτε για να επενδύσουμε. Το οποίο θα πρέπει να επιλέξουμε και τι θα το κάνουμε. Ας πούμε ότι αυτό το ποσό είναι ή θα είναι στα 100 ευρώ το μήνα, έτσι θα πάρουμε ένα στρογγυλό νούμερο για το παράδειγμά μας. Λοιπόν, λογικά αυτά τα 100 ευρώ, παιδιά, το μήνα θα τα αποταμιεύουμε σε κάποια τράπεζα, όχι σε κάποιο σιρτάρι στο σπίτι μας, εντάξει. Και αν είμαστε τυχεροί ή τυχερές, θα παίρνουμε για αυτά τα χρήματα μία απόδοση 1% το χρόνο. Που δεν θα το έχουμε αυτό το 1%, είναι και πάλι μεγάλο για τόσο μικρά ποσά, δεν τα δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δυστυχώς. Αλλά έστω ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι και υπεραισιόδοξες και θα πάρουμε 1%. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μέσος πληθωρισμός είναι στο 2,5% στην Ελλάδα, 3,2% τον προηγούμενο μήνα από αυτόν τον μήνα που φτιάχνουμε αυτό το βίντεο. Άρα ουσιαστικά θα χάνουμε και λίγη από την αξία των χρημάτων αυτών που αποταμιεύουμε. Παιδιά, αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Ο πληθωρισμός είναι καθημερινό φαινόμενο και κάθε μέρα χάνουμε λίγα από τα χρήματά μας τα οποία τα έχουμε και κάθονται και στέκονται κάπου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό ότι κάθε μέρα χάνουμε χρήματα από τον πληθωρισμό. Πίσω όμως την αποταμίευση. Κάνοντας την αποταμίευση 100 ευρώ το μήνα, ας πούμε για 30 χρόνια, το ποσό που θα έχουμε συγκεντρώσει είναι 41.962 ευρώ. Ενώ θα έχουμε συνεισφέρει 36.000 ευρώ. Σίγουρα δεν είναι και μικρό ποσό, ε! Ας δούμε όμως τώρα τι θα γινόταν αν επενδύαμε αυτά τα 100 ευρώ κάθε μήνα. Παιδιά, προφανώς στην επένδυση οι αποδόσεις διαφέρουν και η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το πού θα επενδύσουμε φυσικά. Αν όμως έστω ότι πάμε σε κάτι σταθερό, βαρετό, μακροχρόνιο, που ακολουθεί για παράδειγμα την αμερικανική αγορά, της οποίας η μέση απόδοση είναι το 10% και για την οποία μέση απόδοση μέσω σταθμικά σε βάθος δεκαετίας φυσικά είναι το 10%, έχουμε δεδομένα 98 χρόνων, αστερίσκω εδώ. Το ότι έχουμε παλιά δεδομένα δεν σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα θα συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέλλον. Αλλά έστω ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε επειδή είναι πολλών χρόνων, μπορούμε να έχουμε ένα κάποιο μικρότερο άγχος ή τέλος πάντων να μειώσουμε κάπως το ρίσκο τουλάχιστον σε λογικά πλαίσια και επίπεδα. Μία από τις επιλογές λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε, για το παράδειγμά μας και μόνο, ο καθένας και η καθεμία από εμάς, παιδιά, θα πρέπει να βρει το επενδυτικό όχημα που ταιριάζει στο χαρτοφυλάκιο και στην ανοχή ρίσκου που έχει. Αλλά έστω για το παράδειγμά μας ότι θα πάρουμε το DGRW.eu. Γιατί το συγκεκριμένο ETF? Πρώτον, γιατί είναι αφορολόγητο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, γιατί υπεραποδίδει και λίγο του S&P 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερων εταιριών της αμερικανικής οικονομίας. Δίνει κάτι πάνω από 10,5% μεσοσταθμικά το χρόνο σε βάθος δεκαετίας. Και ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και δίνει μάλιστα και μέρισμα 2,2% το χρόνο πέρα από την υπεραξία του, πόσο μεγαλώνει δηλαδή. Μπορεί φυσικά άλλες χρονιές η απόδοση να είναι 5%, άλλες χρονιές να είναι 15%, αλλά κατά μέσο όρο, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, είναι στο 10%. Επενδύουμε λοιπόν εκεί 100 ευρώ κάθε μήνα για 30 χρόνια και εμείς δεν υπολογίζουμε καν τη μεγαλύτερη απόδοση που δίνει, θα υπολογίσουμε ένα 10%, δηλαδή θα είμαστε και πιο συγκρατημένοι στο παράδειγμά μας. Ενώ και πάλι θα έχουμε συνεισφέρει λοιπόν 36.000 ευρώ, το ποσό, παιδιά, που θα έχουμε συγκεντρώσει είναι 226.000 ευρώ και κάτι. Ναι,
όσο πιστευτό και αν ακούγεται, με τη δύναμη του ανατοκισμού αυτό είναι εφικτό. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο μεγαλώνει και το κέρδος που έχουμε πιο γρήγορα. Και αν συνεχίζουμε, παιδιά, να επενδύουμε για άλλα 5 ή 10 χρόνια, το ποσό που θα είχαμε θα ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Εννοείται μπορείτε να κάνετε αυτές τις πράξεις και τους υπολογισμούς και στο website μου, ioannafo.gr, στο calculator, για να παίξετε κι εσείς λίγο με τα νούμερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα έχετε, πόσα χρήματα διαθέτετε και τι θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν αυτά τα χρήματα σε βάθος χρόνου. Εδώ, βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι. Καλό είναι πριν αρχίσουμε να επενδύουμε, να αποταμιεύσουμε, παιδιά, πρώτα χρήματα. Ναι, να φτιάξουμε το μαξιλαράκι ασφαλείας μας. Γιατί κάποια στιγμή στη ζωή μας πιθανό να μας τύχει κάτι και να χρειαστούμε άμεσα χρήματα, και είναι χαζομάρα να πουλάμε τότε τις επενδύσεις μας με άγχος, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει το μαξιλαράκι ασφαλείας μας. Αυτή είναι ακριβώς η δουλειά της αποταμίευσης, του μαξιλαρακίου ασφαλείας. Να καλύψει κάποια έκτακτη ανάγκη. Οπότε θα τα πούμε ξανά εδώ για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτο βήμα, τελειώνουμε με οτιδήποτε είναι χρέος, παιδιά. Μετά αποταμιεύουμε, φτιάχνουμε δηλαδή το μαξιλαράκι ασφαλείας μας. Αν δεν ξέρουμε πόσο πρέπει να είναι αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας με βάση τη δική μας καθημερινότητα και πραγματικότητα, μπορείτε και πάλι να πάτε στο ioannafo.gr, το δωρεάν εκπαίδευση, πηγαίνοντας προς τα κάτω, δωρεάν template, και να κατεβάσετε το template για να φτιάξετε το δικό σας μαξιλαράκι ασφαλείας. Είναι δωρεάν. Και μετά στη συνέχεια μπορούμε να επενδύσουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε, με όσο ρίσκο αντέχουμε, δηλαδή θα επιλέξουμε εκείνο το asset που μας κάνει να αντέχουμε και να μην αγχωνόμαστε πολύ για τις επενδύσεις μας, και δίνουμε έτσι στον ανατοκισμό τον χρόνο που απαιτεί για να δείξει τη δύναμή του και να μας κάνει πολύ πιο πλούσιους και πλούσιες από ό,τι είμαστε σήμερα. Είδαμε λοιπόν, παιδιά, τι ακριβώς κερδίζουμε και τι ακριβώς χάνουμε. Μπορεί να παίρνει αρκετό διάστημα, αλλά έτσι είναι και όλα τα πράγματα που αξίζουν σε αυτή τη ζωή, θέλουν χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο ποσό συμπληρωματικά με τη σύνταξή μας, ή γιατί όχι και πριν από αυτήν. Και εννοείται, παιδιά, όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε, τόσο πιο καλά. Τώρα συγκεκριμένα, αν πρέπει να μιλήσω για το δικό μου προσωπικό παράδειγμα, εγώ μετά από πολλή έρευνα έχω καταλήξει ότι το δικό μου μέσον για να φτάσω σε αυτή την οικονομική ανεξαρτησία είναι το ETF DGRW.eu, το οποίο το έδωσα και στο παράδειγμα παραπάνω, κυρίως γιατί είναι αφορολόγητο και μετά γιατί έχει και όλα τα υπόλοιπα θετικά. Τώρα, εννοείται ότι αυτό δεν είναι επενδυτική συμβουλή, πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα, αλλά αν θέλετε με κάποιον τρόπο να το δοκιμάσετε και να το κάνετε δικό σας, πάμε να δούμε και έναν τρόπο που μπορούμε να το αγοράσουμε. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας στη Freedom από το link της περιγραφής για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε DGRW.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για το εσένα σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.